Με ελέφαντε γέμισε το Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη 26 Ιουνίου για του σκοπού τη εκδήλωση του Σοφία για τα Παιδιά. 22 καλλιτέχνε ανέλαβαν με τη δική του ιδιαίτερη και ξεχωριστή καλλιτεχνική ματιά και αφιλοκερδό να μετατρέψουν του ελέφαντε σε έργα τέχνη με σκοπό τη στήριξη του έργου και των δράσεων του Σοφία για τα Παιδιά. Στη συνέχεια, τα έργα παρουσιάστηκαν σε έκθεση στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την αιγίδα τη πρώτη κυρία Φίλιπα Καρσεράχρη του Δουλίδου. Παρουσιάστρια τη βραδιά ήταν και την εκδήλωση χαιρέτησαν η Πρόεδρο του Σοφία για τα τα παιδιά, Μαρίνα Σιακόλα, και επρόκειτο για μια έκθεση που δηλώνει την διαρκή και ακλόνητη αγάπη προ τα παιδιά και συνάμα την υπόσχεση του Σοφία και των υποστηρικτών του πω θα είναι πάντα δίπλα του. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση, τα έργα κληρώθηκαν στι εταιρείε που τα υιοθέτησαν με 5.000 ευρώ παρουσία των καλλιτεχνών και εκπροσώπων των εταιρεών υποστηρικτών του Σοφία και εθελοντών. Στη διαδικασία τη κλήρωση συνέβαλαν η Υπουργό Γεωργία Μαρία Παναγιώτου, ο Δήμαρχο Λευκοσία Χαράλαμπο Προύτζο, η Επίτροπο για την Ισότητα των Φίλων Τζόζι Χριστοδούλου και η Αντι στο Σοφία και τα παιδιά, νόπι Νικολάου Τηλεμάχου. Έκπληξη ήταν ο 21ο Ελέφαντα που φιλοτέχνησαν συμβολικά τα παιδιά των σχολείων που στηρίζονται με το πρόγραμμα του Σοφία Μαγειρεύω και Προσφέρω, δείχνοντα έτσι την εκτιμήσή του προ του καλλιτέχνε και του χορηγού. Την επόμενη μέρα η έκθεση στο Προεδρικό έμεινε ανοιχτή για το κοινό. Το συγκεκριμένο Art Project ήταν το τρίτο σε σειρά που πραγματοποιείται.